Γεια σας. Σήμερα είναι τιμή μας που έχουμε μια εκδήλωση για ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά την οστεοπόρωση και αφορά την προστασία, μάλλον την πρόληψη της οστεοπόρωσης ή της θεραπεία με ένα φυσικό προϊόν που είναι το πρωτόγαλα, δηλαδή το πρώτο γάλα το οποίο βγάζει τα θηλαστικά. Το πρόγραμμα αυτό είναι μια σύμπραξη από 7 χώρες ευρωπαϊκές. Εμείς είμαστε οι ηγέτες και σήμερα, όπως σας είπα, έχουμε μια εκδήλωση όπου θα συνοψίσουμε όλα τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα που βρήκαμε σε κυταρικό επίπεδο είναι πάρα πολύ θετικά και μάλιστα έχουν δημοσιευθεί, όπως έχουν δημοσιευθεί τα επίσης θετικά αποτελέσματα που είχαμε από πειράματα που έγιναν με ζώα. Το τρίτο πείραμα, το οποίο έγινε σε ανθρώπους, είχε θετικά αποτελέσματα, αλλά όχι τόσο καλά όσο περιμέναμε. Οπότε θα ακολουθήσει μία μάλλον τέταρτη μελέτη για να επιβεβαιώσουμε αυτά τα οποία βρήκαμε μέχρι τώρα. Και ουσίες ώστε να είναι πιο έγκριστο. Αυτή η μελέτη, η τρίτη μελέτη, έδειξε θετικές κατευθύνσεις, αλλά δεν φτάσαμε ακόμα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το γεγονός όμως και είδαμε κατά πόσο κύτταρα τα οποία είναι από οστά, μπορούν να υποβοηθηθούν με την παρουσία του πρωτόγαλα και κατά πόσο κολιάστρα που το λένε πλάκι εδώ πέρα, κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να υποβοηθεί. Τα αποτελέσματα ήταν άριστα. Η απάντηση είναι ναι. Μετά το κάναμε σε ποντίκια. Τα ποντίκια έγιναν στην Πορτογαλία. Το πρώτο έγινε στην Ισπανία με τα κυταρικά. Και εκεί τα ποντίκια τα οποία τους δίναμε τροφή από το πράγμα, η συνεχεία θυσιάστηκαν, πήραν δείγμα από το οστό, κάναν τις αναλύσεις, βρήκανε ότι τα οστά ήταν πιο δυνατά και πιο καλά από ό,τι ήταν πριν από την παρέμβαση.